Έχουμε μιλήσει για την κορυφαία θρεπτική αξία του βοκάντο, αλλά δεν έχουμε μιλήσει για το πώς μπορούμε να το συντηρήσουμε στην κατάψυξή μας και να το έχουμε ανα πάσα στιγμή, γιατί είναι ένα φρούτο το οποίο δεν μπορεί να το έχει πάντα όποτε το θέλει, καθώ χρειάζεται μια ορίμανση. Εδώ σα δείχνω έναν τρόπο για να το αποθηκεύετε στην κατάψυξη, να το βγάζετε και να το βάζετε είτε στα smoothie bowl σα, είτε ζεσταίνοντά το για 6 λεπτά σε μέτρια φωτιά στο τηγανάκι, να το φτιάχνετε στο αβοκάντο τόσο σα ή σε κάποια guacamole σε οποιαδήποτε Παρασκευή σα με αβοκάντο. Λοιπόν, ο τρόπο είναι απλό. Όταν είναι έτοιμα και όριμα τα αβοκάντο, τόσο όσο, τα Λιώνουμε με ένα πυρούνι και τα βάζουμε σε παγωκίστες. Τις παγωκίστες τις αποθηκεύουμε στην κατάψυξη και όταν παγώσουν τις φυλά, τα φυλάγουμε σε γυάλινα μπολ. Για το smoothie μπολ σας ή τα smoothie σας είναι καλό το αβοκάντο να το αφήνετε λίγο έξω να ξεπαγώσει. Τώρα για οποιαδήποτε άλλη παρασκευή το ζεσταίνετε. Γνωρίζετε άλλα κόλπα με αβοκάντο. Θα ήθελα πολύ να μου γράψετε σε σχόλια.